Λοιπόν, έρχεται ο άλλος να κάνει τατουάζ. Είναι το πρώτο του τατουάζ. Και ρε φίλε, τι μου δείχνει. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο τατουάζ? Αντρικό τατουάζ συνηθισμένο, φυλάκι εδώ. Τι είπε τώρα! Καλώς ορίσατε φίλοι μου σε μια καινούρια συναρπαστική, ανεπανάληπτη, δεν το λέω μόνο εγώ. Τρίλεπτη τρίτη. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη και αυτή είναι η Τρίλεπτη Τρίτη, η μοναδική εκπομπή στα ελληνικά, στο YouTube, η οποία αναλώνεται με το να δίνει απαντήσεις στις δικές σας τατουατζίδικες πάντα ερωτήσεις. Οπότε αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ, η τεχνική τους, η τεχνοτροπία τους, έχεις διάφορα ερωτηματικά μέσα στο μυαλό σου, θες να κάνεις σχέδια, θέλεις κάποιον να ρωτήσεις, αυτή είναι η εκπομπή για σένα. Πάτα λοιπόν με δύναμη το τεράστιο κόκκινο κουμπί εδώ πιο κάτω, αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ. Και μην ξεχάσεις και το καμπανάκι, όλες οι ενημερώσεις να έρχονται απευθείας όταν ανεβάζουμε ένα καινούργιο βιντεάκι, να είσαι ο πρώτος που το βλέπει. Παρέα όμως για άλλη μια φορά, η εταιρεία 126... Ουπς. 126 Clothing. Μια hardcore εταιρεία η οποία δίνει τους πιο hardcore χαρακτήρες. Και για όλους εσάς, εδώ η παρέα της Τρίλεπτης Τρίτης, 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας με τον κωδικό Christos10 στο checkout. Ευχαριστούμε λοιπόν την 126 Hardcore Clothing. Και φυσικά ένα πάρα πολύ hardcore επεισόδιο σήμερα. Σας το είχα υποσχεθεί, γιατί φιλαράκια μου, ήρθε η σειρά σας. Στο προηγούμενο βίντεο ασχοληθήκαμε με τα πιο συνηθισμένα, τετριμένα, διαδεδομένα τατουάζ που ζητούν οι γυναίκες. Ήρθε όμως η στιγμή να ασχοληθώ και με όλους εσάς τους κανακάριδες, τους τεντιμπόιδες και όλους εσάς που η τεστοστερόνη βράζει μέσα στο αίμα σας. Γιατί σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα πιο συνηθισμένα, τετριμένα, διαδεδομένα και παραφορεμένα τατουάζ που ζητάτε εσείς οι άντρες. Ούγκα ούγκα. Είναι τα τατουάζ αυτά που ζητά ξανά και ξανά ο ανδρικός πληθυσμός, λες και έχει στερέψει το πηγάδι από ιδέες. Είναι σχέδια και θέματα τα οποία επαναλαμβάνονται, οπότε αν σκέφτεσαι να χτυπήσεις ένα από αυτά, να θυμάσαι πως δεν είσαι ο μόνος. Πάμε όμως τώρα να βάλουμε εντελώς τυπικά και ανούσια 3 λεπτά στο χρονόμετρό μας. Ευχαριστώ πολύ και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πιο... Μία ματιά? Στα πιο συνηθισμένα τατουάζ που ζητάμε εμείς οι άντρες. Φύγαμε. Ξέρω, ο χρόνος μετράει, αλλά στο προηγούμενο βίντεο είχαμε ασχοληθεί με τα τατουάζ των γυναικών. Θα βάλω και ένα link εδώ πιο πάνω. Δες το αν είσαι γυναίκα και σε ενδιαφέρει. Μάλλον, αν είσαι γυναίκα, σίγουρα σε ενδιαφέρει. Βέβαια, σε αντίθεση με τις γυναίκες που τα σχέδια σχεδόν επαναλαμβάνονται, σχεδόν αυτούσια θα έλεγα, στους άντρες είναι περισσότερο η θεματολογία που τα καθιστά συνηθισμένα. Είναι σχέδια δηλαδή που ναι, μεν μπορεί να έχουν διαφορετική εκτέλεση, αλλά η θεματολογία τους παραμένει ίδια. Μπορεί να έχουν δηλαδή διαφορετικό στυλ, διαφορετική τεχνοτροπία, αλλά μη σας ξεγελάει αυτό καθόλου. Τα ανδρικά τατουάζ είναι συνήθως πιο μεγάλα, πιο επιβλητικά και καλύπτουν ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του σώματος. Βλέπεις, εμείς οι άντρες έχουμε την ανάγκη να δείξουμε πόσο δυνατοί είμαστε, πόσο πρώτοι, πόσο μοναδικοί. Βασιλιάδες, ρε παιδί μου. Γι' αυτό πάμε και κάνουμε αυτό το τατουάζ. Ναι, ξέρω, το λιοντάρι είναι ένα ζώο το οποίο το χαρακτηρίζει. Μια αρχοντιά, ρε παιδί μου, μια λεβεντιά, μια υπεροχή, μια αυτοκρατορική διάθεση. Είναι ένα ζώο που είναι πάνω από όλα τα ζώα. Είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά τα λιοντάρια δεν ζουν στις ζούγκλες. Και εξάλλου ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας είναι ο ένας και μοναδικός Ταρζάν. Και μιας και βρισκόμαστε ήδη στο ζωικό βασίλειο, ένα ακόμα συνηθισμένο, παραφορεμένο τατουάζ δεν είναι άλλο από... τα μάτια της τίγρης. Πραγματικά, πες μου γιατί. Γιατί να κάνεις αυτό το τατουάζ? Τι, θα πας δηλαδή να πλακωθείς με κάποιον και θα τον εφοβερίξεις με τα μάτια της τίγρης? Όχι ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Ας αφήσουμε όμως τα ζώα και ας ασχοληθούμε με το ζώο που πραγματικά μας ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Και μόνο ένας μπορεί να είναι πάνω από όλους τους άλλους ανθρώπους. Ο βασιλιάς. Έτσι η κορώνα δίνει και παίρνει ανάμεσα στα πιο συνηθισμένα ανδρικά τατουάζ στον πλανήτη Γη. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει μία κορώνα η οποία και θα σε γλυκάνει και θα σου γεμίσει το στομάχι με νόστιμες λουχουδιές. Φυσικά μιλάμε για τον Άκη Πετρετζίκη και την υπέροχη κορώνα βραχιόλιτου. Πόσες φορές
μου το έχετε ζητήσει αυτό. Βέβαια, μιας και αναφερθήκαμε στα βραχιόλια, ένα πολύ συνηθισμένο τατουάζ για το ελληνικό γίγνεσθε είναι αδιαφυσβήτητα το κομποσκίνι. Τώρα, κομποσκίνι με σταυρό, χωρίς σταυρό, είναι κάτι για να εκφράσεις τον βαθύ σου πνευματικό κόσμο. Τύλιξε το από εδώ, τύλιξε το από εκεί, φέρ το από εδώ, φέρ το από εκεί, βάλε και μερικούς κόμπους ακόμα. Αλλά αυτό που ίσως να μην γνωρίζεις είναι πως τα κομποσκίνια έχουν συγκεκριμένο αριθμό κόμπων. 33, 50, 100, 200 και πάει λέγοντας. Οπότε την επόμενη φορά ψάξ το λίγο καλύτερα. Μην κομπιάσεις. Τώρα που είπαμε την επόμενη φορά. Χρονικός προσδιορισμός. Και επειδή εμείς οι άντρες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον χρόνο, συνήθως κάνουμε ρολόγια. Βλέπεις, όλες οι παροιμίες έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Ο χρόνος είναι χρήμα. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ένα λεπτό περιπτερά. Και φυσικά τίποτα δεν συνδυάζεται καλύτερα από ένα ρολόι με τον τριαντάφυλλο. Έλα. Ησυχία. Γιατί το επόμενο τατουάζ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα, τα οποία μου ζητάτε όλο και πιο συχνά. Σκασμός. Βλέπεις, τα συνδυάζει όλα. Βάλε ρολόγια που λέγαμε, βάλε και μια γκόμενα να κάνει σους και όλα καλά. Και αυτό το ρεμπρό τι σημαίνει? Προπονείσαι μήπως από τώρα για τη στιγμή που η γυναίκα σου θα σου λέει σκάσε ρε βλαμένο? Μου φαίνεται είμαστε για τα βουνά. Όχι! Γιατί όχι? Γιατί η τρέλα δεν πάει στα βουνά! Σωστό και αυτό. Τότε λέω να κάνουμε ένα υπέροχο, ένα γεμάτο δάσος. Με δεντράκια, με βουναλάκια, με πουλάκια, με σκατουλάκια. Τύλιξε το γύρω-γύρω, αμπαλάζ και κλείσαμε. Αλλά να μην σταματήσουμε, κύριε αδερφέ, γιατί σε εμάς τους άντρες τελικά μας αρέσουν τα βραχιόλια. Γι' αυτό εξάλλου έχουν γίνει και πάρα πολύ της μόδας. Ξέρεις, τα έχεις δει παντού. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι σαν να είσαι σε ένα μόνιμο βαθύ πένθος. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Ίσως να είναι η απλότητά τους ή η απόλυτη γεωμετρία τους. Αλλά αφού αναφερθήκαμε στη γεωμετρία, ας αναφέρουμε και το απόλυτο γεωμετρικό, συνηθισμένο, τετριμένο και χιλιοπαιγμένο φορεμένο τατουάζ γεωμετρικός λύκος. Βλέπεις, είναι συνηθισμένο. Το βρήκα. Γιατί δεν κάνεις μισό-μισό, μισό-γεωμετρικό, μισό-ρεαλιστικό? Έτσι για πρωτοτυπία. Ο μόνος τρόπος για να πρωτοτυπήσεις είναι να κάνεις ένα άλλο ζώο, ρε αδερφέ. Ένα άλλο κεφάλι ζώου. Του ελαφιού. Φτού σου πάλι την πάτησε. Ναι, αλλά τουλάχιστον με το κεφάλι ενός ελαφιού μπορείς να το κάνεις και ρεαλιστικό και blackwork και γεωμετρία και έτσι θα αποφύγεις την κοινοτυπία. Ναι, καλά. Ας αφήσουμε όμως το ζωικό βασίλειο και την φύση στην άκρη και ας πιάσουμε τη χημεία. Έλα. Όχι αυτή τη χημεία, ρε βλάκα. Οι χημικές ενώσεις, ιδιαίτερα αυτή της κοκαίνης, της μαριγουάνας, της ντοπαμίνης, της εφεδρίνης και ούτω καθεξής, είναι από τα πιο κοινά τατουάζ που μπορεί να κάνει κάποιος πάνω του. Αν και στο σχολείο η χημεία δεν ήταν από τα δημοφιλέστερα μαθήματα, στα τατουάζ όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί αν νομίζεις πως η χημεία σε ανεβάζει, κάνεις μεγάλο λάθος. Ξέρεις τι πραγματικά σε ανεβάζει? Τα φτερά και ο Σούπερμαν. Και αν αυτά τα δύο τα συνδυάσεις, παίρνεις τον Πασχαλάκι. Και αυτό γιατί ένα από τα πιο διαδεδομένα τατουάζ είναι αυτό που φιγουράρει στο σβέρκο του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του κυρίου Πασχαλάκι. Φτερά που ενίοτε συνδυάζονται με κάνα σταυρό και πολλές φορές τα συναντάμε τόσο στον αυχένα όσο και στην ομοπλάτη κάποιου. Ας αφήσουμε όμως τις εναέριες πτήσεις και ας πιάσουμε το υγρό στοιχείο. Γιατί ένα από τα πιο κοινότυπα τατουάζ είναι αυτό του Ποσειδώνα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι η κυματιστή του γενιάδα ή το βλοσιρό του βλέμμα. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως το τατουάζ αυτό αναπαραστά ένα γλυπτό το οποίο δεν είναι καν ελληνικό, αλλά ρωμαϊκό. Και μάλιστα δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιότητα. Καθώς δημιουργήθηκε στη Γαλλία το 1725 από τον γλύπτη Λάμπερτ Σίγκισμπερτ Άνταμ. Αυτό έτσι για την ιστορία. Και μιας και αναφερθήκαμε πριν λίγο στους Ρωμαίους, σας αναφερθούμε σε κάτι ακόμα ρωμαϊκό. Λατινική αριθμή. Φουλ κοινότυπο και διαδεδομένο και δεν αφορά μόνο τους άντρες. Οι λατινικές ημερομηνίες είναι σίγουρα ένα τατουάζ που επιλέγουν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες. Είναι τατουάζ όχι μόνο κοινότυπο, αλλά και unisex. Οι γυναίκες όμως έχουν άλλα χαρίσματα και εμείς οι άντρες το γνωρίζουμε. Οπότε τι πάμε και κάνουμε? Γυναικεία φυλάκια. Αν και το συγκεκριμένο τατουάζ θυμίζει καραφούλ Αιτήλα. Πολλοί είναι αυτοί που προκειμένου να γλιτώσουν τον εαυτό τους από το να γράψουν το όνομα της αγαπημένης τους πάνω στο κορμί τους, διαλέγουν τα χυλάκια της. Πονηρούλιδες. Να, αυτά βλέπω και νιώθω πως σαν κοινωνία έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Οπότε για να τον ξαναβρούμε, πάμε και χτυπάμε μια πηξίδα. Μαζί με τα ρολόγια εξάλλου, νομίζω η πηξίδα είναι ένα από τα πιο must σχέδια της εποχής μας. Γιατί ένας άντρας πρέπει να ξέρει που βαδίζει, να χαράζει τη δική του πορεία, να βλέπει το βορρά
αλλά να πηγαίνει στο σταυρό του Νότου. Άρε μάνα, ούτε η προσευχή σου δεν θα μας σώσει. Αλλά ας χτυπήσουμε μία καλού κακού. Βλέπεις τα χέρια που προσεύχονται είναι ένα από τα σχέδια εκείνα που συναντάμε πολύ συχνά, κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό. Σχεδιαστής τους βέβαια είναι ο Albrecht Dürer και σχεδιάστηκαν το 1508 παρακαλώ. Ωστόσο έγιναν ιδιαίτερα γνωστά στην πιο mainstream κουλτούρα επειδή φιγουράρουν στην ταφόπλακα του Andy Warhol. Και αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Andy Warhol, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κυριολεκτικά. Γιατί αυτά τα χεράκια παίζουν πολύ ως τατουάζ. Αλλά είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι που τα έχουν δεν γνωρίζουν καν από πού προέρχονται. Είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα του Μιχαλάγγελου που ολοκληρώθηκε το 1508 παρακαλώ. Και απεικονίζει την δημιουργία του Αδάμ από το Θεό. Ανιστόρητα γατάκια. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως θα σταματήσω γιατί έχω πάρα πολλά τέτοια κοινότυπα σχέδια που επαναλαμβάνονται δυστυχώς. Λυπάμαι αν είσαι ένας από αυτούς που έχει ένα τέτοιο τατουάζ. Αν όμως έχεις ένα τέτοιο, γράψε μου εδώ πιο κάτω στα σχόλια ποιο έχεις και γιατί το έκανες. Αυτά λοιπόν ήταν τα... πώς ήτανε... 18 κοινότυπα σχέδια πολυφορεμένων ανδρικών τατουάζ. Αν σου άρεσε το σημερινό μας επεισόδιο, μην ξεχάσεις να μας κάνεις ένα like, γιατί πάντα μας βοηθάει ψυχολογικά και μπορούμε έτσι να κάνουμε κι άλλα ανάλογα βιντεάκια. Και κάπου εδώ φίλοι μου ολοκληρώνεται η σημερινή μας τρίλεπτη τρίτ. Πάντα παρέα με τη 126 motherfucking hardcore clothing. Μέχρι την επόμενη φορά, εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Βλέπεις, εμείς οι άντρες έχουμε την ανάγκη να δείξουμε πόσο δυνατοί. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Τρίλεπτη τρίτη!